Είπε κάποιος γέροντας, άνθρωπέ μου, για σένα γεννήθηκε ο Χριστός. Γι' αυτό ήρθε ο Υιός του Θεού, για να σωθείς εσύ. Και έγινε παιδί και μεγάλωσε ως άνθρωπος, ενώ ήταν Θεός. Κάποια φορά έκανε τον αναγνώστη. Πήρε το Ιερό Βιβλίο μέσα στην αγωγή και διάβασε. Το πνεύμα του Κυρίου είναι και μένει σε μένα, γιατί με αυτό με έχρισε. Άλλη φορά ως υποδιάκονος έκανε φραγγέλιο από σκηνή και τους έβγαλε όλους έξω από το Ιερό και τα πρόβατα και τα μόδια και όλα τα άλλα. Άλλοτε πάλι ως διάκονος ζώστηκε την πετσέτα και έπινε τα πόδια των μαθητών του, δίνοντας εντολή να πλένουν κι αυτοί τα πόδια των αδερφών τους. Ως ιερέας κάθισε ανάμεσα στους ιερείς και δίδασκε τον λαό. Κι άλλη φορά ως επίσκοπος πήρε άρτο, τον ευλόγησε και τον έδωσε στους μαθητές του. Μαστιγώθηκε εξαιτίας σου και εσύ γι' αυτόν δεν σηκώνεις ούτε μία προσβολή, ενταφιάστηκε και αναστήθηκε ως Θεός. Όλα για μας με τη σειρά, το ένα κατόπιν του άλλου, το υπέστη για να μας σώσει. Ας είμαστε λοιπόν νυφάλιοι, ας είμαστε άγρυπνοι, ας περνούμε τον καιρό μας προσευχόμενοι, ας κάνουμε όσα είναι ευάρεστα σε Αυτόν. Τέλος και το Θεοδόξα. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλόν. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλόν. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλόν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Αμήν.